κουρισμένοι. Α, είσαι κουρισμένοι. Ναι, ναι. Και πώς το διασκεδάζεις αυτό το πράγμα, πώς το εκλαμβάνεις εσύ, πώς αισθάνεσαι. Ξανανοίγω σπιτικό. Έτσι. Ξανανοίγω σπιτικό, ναι. Τώρα έτσι κάποιοι φίλοι σου εδώ, κάτι γυναίκες που σε βλέπουν έτσι τυμμένο. Να με χαίρονται. Πώς το... Είναι όλα πολύ ωραία, κάνουμε το έθιμο. Ναι. Γιορτάσουμε, όλα είναι για χαρά. Το έθιμο λέει κάτι φίλοι που δίνεις και δίνουν και χρήματα, έτσι. Φυσικά, για να κάνω την πρίκα μου, αλλιώς δεν γίνεται. Α, για αυτό το λόγο. Είναι, πώς ανοίξω σπιτικό. Έτσι. Καταρχήν κρατάει από πολύ παλιά, ήταν ένα πολύ ζωντανό έθιμο που γινόταν την ημέρα των φώτων. Τα παιδιά που ήταν αρκετά τότε στο χωριό, κατά ομάδες, συγκεντρωνόντουσαν. Κάθε ομάδα έντυνε ένα αγόρι νύφη, ένα άλλο αγόρι ντυνόταν το λεγόμενο μπουμπάρι και υπήρχαν οι καπεταναίοι που συνόδευαν την νύφη και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό είναι παρόμοιο με ανάλογα έθιμα που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εποχή. Συμβολίζει το τέλος του 12ημέρου και την αναγέννηση της φύσης. Γι' αυτό και έχει να κάνει με τη σοδιά. Θα δείτε τα σύμβολα που κρατάνε, τα στάχια, το ζυμάρι, το ψωμί. Είναι στοιχεία αναγέννησης της φύσης, της καλής σοδιάς και της επιβίωσης γενικά των ανθρώπων. Το έθιμο αυτό το πληροφορηθήκαμε το 1980 περίπου, όταν ιδρύθηκε ο Μορφωτικός Σύλλογος της Άρτισσας. Το αναβιάσαμε για πρώτη φορά το 1980 με πολύ πενιχρά μέσα και με πληροφορίες το παλαιότερο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί 35 χρόνια μετά εξακολουθεί να είναι το ίδιο ζωντανή αναβίωση. Έχουμε και πολλούς επισκέπτες, τους καλωσορίζουμε στο τόπο μας και ευχόμαστε όλοι να περάσουν καλά και του χρόνου και την επόμενη περίοδο, τα επόμενα χρόνια η νεολαία να συνεχίσει να αγκαλιάζει αυτό το έθιμο, γιατί ανατρέχει στις ρίζες αυτών των ανθρώπων που ζήσανε σε αυτό το τόπο και είχαν και αυτό το έθιμο και πολλά άλλα.
Μπάρι. Από Μπαρούτ, ναι μπουράβε. Αχα, άι, γόσπινης πουλάει τι. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Σόφισε το μπουμπάρι, δεν πειράζει κανένα. Τι θα το κάνουμε τώρα το μπουμπάρι. Κάψε το. Παπα-Νικόλας έχει άλλη δουλειά τώρα, δεν προλαβαίνει. Ας, ένας, ένας με τη σειρά του. Κρίμα το παιδί, πάει το παλικάρι. Ομορφά άντρα μου, ομορφό παιδό με εσύ. Μανούλα που σε κλαίει. Θέλω να το σταυρώσω το καημένο το παιδί. Κινείται η τζελατίνα πρέπει να κάνει, τζελατίνα. Καθαρέ. Ζωτοχύρα είναι. Ζωτοχύρα είναι. Εσύ μόνο. Ούτε ο αέρα. Δοκιμή υπάρχει τώρα τίποτα. Έχει. Του κάνει μάνο σούταρ. Κοιτάει με ένα μπάπτε. Τα ζητβάρα του κόλτστε. Εδώ έχει ένα καζάνι. Θα το δώσουμε στι γιαγιάδε τώρα. Δεν έχει γιαγιάδε. Εμεί έχουν πάει. Τι έχουμε βάλει κατάψυξη για να παίρνουμε τη σύνταξη. Για να βράζουν το μαλλί. Του κάνει μαστίτσι. Κοιτάει με ένα σαμαρτζίτε, τα συμπράβα τσαμάρι. Εδώ έχει σανίδια. Θα τα δώσουμε στους σαμαράδες
Τώρα γιατί έχουμε και πολλά γαϊδούρια, να κάνουν σαμάρια. Δεν έχω γαϊδούρια. Του καμαντβέλ λουπάτι. Κοιτάει με ένα λαγκιάρτε, δασιότα τλάκτα. Εδώ έχουμε δύο κουπιά, θα τα δώσουμε στους βαρκάριδες, τώρα πανεβαίνει η λίμνη. Και από αγρότες θα γίνουν ψαράδες πάλι. Να πηγαίνουν τη βάρκα. Του καμαντβέλ κουπάνι. Κοιτάει με ένα ζέντε, δασικουμπέλια τλάντο. Στις νέες. Οι νέες δεν ξέρουν, οι νέες έχουν πλυντήριο τώρα. Εδώ έχει δύο κόπανους. Θα τα δώσουμε στις γιαγιάδες, στις γυναίκες. Μόνο δύο. Να υφαίνουν το μαλλί, να σπρέμουν τα κυλίμια. Θα το βρεις. Σκυνίγες. Τι έφαγε εδώ. Πολύ πατσά έφαγε σήμερα. Σάπιος είναι ο κύριος. Του είχαμε φαρτόμι. Και εντάει με ένα ντουικιάντε τα συμπουρτάβα την αντούκιανο. Εδώ έχει σκοινιά, θα τα δώσουμε στο φωμάτο κάρτα, στο παππού, να τα πουλήσει στο μαγαζί. Σιγά, εντάξει. Έχει τίποτα. Έχει τίποτα, κρύο. Κρύωσε. Κρύωσε. Το κορίτσι κλαίει, σήκω. Ψάχνω! Κάτι βρήκα, ε! Του είχαμε ματμένου πέτκι! Κοιτάει με ένα τσούπτε, τα συγκλάβα να ούστε! Ξαψάξε μουσική να κομπήρε! Εδώ έχει δυο σκουλαρίκια, να τα δώσουμε στα μορφοκόριτσα, τα νέα, να τα βάλουνε στα αυτιά! Ε, του καμαντοτσίφουν! Και γουιντάει με ένα βουτυντσάρου, τα συκλάβατα από την ίστα. Εδώ έχει μία τάπα, να τη δώσουμε στο μιλονά, να κλείνει το νερό στο μήλο. Σάρα, ντουπετ με!
Άσε,